Βέβαια, αυτός που θα αναφέρει έναν ασθενή για βελονισμό, να θυμάται κάποιες αρχές παλιές της κινέζικης ιατρικής, όχι της ιαπωνικής, της κινέζικης, ότι ο προστάτης θεωρείται ότι κοιμίζει το κέντρο του εγκεφάλου της σεξουαλικότητας. Χιλιετία πριν αρχή στην Κίνα και παλιά, όποιον είχε πολύ έντονη σεξουαλικότητα και βιασμοί και τα λοιπά, του βάζανε βελόνες στο προστάτη. Από την ομιλία του κυρίου Γιαννάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου λύθηκαν ορισμένες απορίες. Πρώτα-πρώτα, από τη στιγμή που κάνουμε καλλιέργεια σπέρματος και βλέπουμε αν υπάρχουν και ποιοσφαίρια, τι μας χρειάζεται αυτό το περίφημο τεστ των 4 δοκιμαστικών ποτηριών. Εφόσον η διάγνωση γίνεται με πολύ πιο φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή δεν πιέζουμε τον προστάτη, δεν μετρούμε όρο, του βάζουμε εξπερματίζει, έχουμε το αποτέλεσμα. Σε συσχέτιση με τη γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων, νομίζω είναι υπεραρκετά για να βάλουμε διάγνωση. Ναι. Μήπως είναι λίγο η ιστορία της ιατρικής στα 4 μπουκάλια, ποτήρια. Αν μπορώ εγώ, γιατί αγαπάω και τους 4 καθηγητές της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ, και επειδή ο κύριος Γιαννάκης είναι από το Μέτσοβο, δηλαδή είναι από Γιάννενα. Τσεπέλοβο, ζητάω συγγνώμη, εκεί υπάρχουν διαφορές. Μπορεί σε μικρές συγκεντρώσεις μικροβίων να σκεφτούμε ότι ένα μέρος του σπερματικού υγρού, το οποίο έρχεται 8% από την επιδιδυμίδα, είναι ίσως το υπεύθυνο. Άρα λοιπόν είμαστε εκτός του προστάτου. Βέβαια, αν έχει επιδιδυμίδα, κάποια στιγμή θα κάνει ο προστάτης. Έχετε δίκιο σε αυτό, είναι ανοιχτό. Ένα δεύτερο, μας έρχεται ένα σπέρμα γεμάτο ποιοσφαίρια, κινητικότητα τα πάντα καλά, ποιοσφαίρια πολλά, συμπτώματα τίποτε. Ερώτηση, μήπως οι διαγνώσεις μας είναι λίγο φλού, γιατί εγώ έχω δει τέτοια σπέρματα χωρίς καμία συμπτωματολογία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει κι εσείς. Το έχουμε και δει κι εμείς, είναι ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Η παρουσία ποιοσφαιρίων στο σπερματικό υγρό δεν σημαίνει κατά ανάγκη την ύπαρξη μικροβίων στο σπερματικό υγρό. Υπάρχουν και μηχανισμοί διαποίησης ουδετεροφύλων κυττάρων μέσω βασικών μεμβρανών που μπορούν να εμφανιστούν. Τώρα είναι σε μεγάλες ποσότητες που λέει ο κύριος Ιωαννίδης, ο καθηγητής κύριος Ιωαννίδης, τα πράγματα αλλάζουν. Έχω μία ερώτηση, αλλά θα ήθελα το ακροατήριο. Τι ερωτήσεις υπάρχουν, ο κύριος Αθανασόπουλος εδώ. Απλά ήθελα να ρωτήσω, γιατί πραγματικά δεν το ξέρω, αν υπάρχουν κάποιες μελέτες που να έχουν συγκρίνει το Stamen Mears με καλλιέργεια σπέρματος και σπερμοδιάγραμμα, μετά όμως από ούρηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γίνεται ένα πολύ μεγάλο σφάλμα εκεί. Όταν πάμε για καλλιέργεια σπέρματος, πρέπει να έχει ουρήσει ο ασθενής πριν, να έχει καθαρίσει η ουρήθρα και μετά να πάρουμε το σπέρμα. Υπάρχουν τίποτα μελέτες που να έχουν συγκρίνει αυτές τις δύο μεθόδους ή όχι? Αυτό είναι σωστό, δεν το ξέρω. Γιατί είναι πολύ κριτικό σημείο αυτό. Αν ξέρει κάποιος, δεν ξέρω. Πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν ο βιολόγος αναπαραγωγής, κ. Παπαχαρίτου, έχει δει κάτι. Εγώ δεν έχω δει τελευταία. Δεν ξέρω, αλλά είναι σωστό, πρέπει να γίνεται έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει τακτική, είναι οι περισσότεροι να κάνουν το δείγμα του σπέρματος πριν ουρήσουν για να ζητάνε καλλιέργεια. Αλλά δεν ξέρω, βιβλιογραφικά δεν έχω δει κάτι γι' αυτό. Άλλη ερώτηση, ο κύριος Φτωχός. Παρότι κύριε καθηγητά, κύριε Σοφικίτη, είπατε την αναφέρατε κάπως ακροθυγώς τους Κινέζους. Ήθελα να ρωτήσω, ο ψυχοσωματικός παράγοντας στην κατηγορία 3Β, πόσο έχει ερευνηθεί? Πολλές φορές είναι κάποια άτομα αγχωτικά, μπαίνουν, βγαίνουν στα ιατρία, δεν βρίσκουμε τίποτα. Και ένα μικρό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, φιλολογικό θα έλεγα. Μάλλον ο όρος φυτοφάρμακα είναι υγειοπονικός όρος. Και θα έπρεπε να είναι φυτοθεραπευτική αγωγή ή φυτοθεραπευτικά φάρμακα. Αλλά ας μείνουμε στο πρώτο. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Μελέτες από άλλους, όχι από εμάς, από άλλους έχουν δείξει ερωτηματολόγια του στρες να είναι αυξημένα σε αυτούς τους ασθενείς. Κάποιοι ουρολόγοι εδώ με μεγάλο αριθμό ασθενών, όπως ο συμπρόεδρός μου σήμερα, σίγουρα έχει παντρευτεί με την έννοια κάποιους τέτοιους ασθενείς, οι οποίοι έρχονται συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Και έχω ακούσει συναδέλφους άλλους από την Ήπειρο, βγάζουμε το όργανο που σου πονάει να περάσει.
Γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση στον κύριο Γιαννάκη. Τώρα από εκεί και πέρα για τον προστάτη, για τον βελονισμό, αυτά τα πράγματα είναι ανοιχτά. Α, ναι. Για την αγχολητική αγωγή φαίνεται ότι στην αρχή βοηθάει. Αυτή είναι η εμπειρία μου. Άλλοι συνάδελφοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε αριθμούς ασθενών. Σε εμάς φαίνεται αρχικά ότι έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Εκείνο που φαίνεται ότι έχει καλό αποτέλεσμα, στα φυτοφάρμακα συμμετέχουν και τα φυτοϊστρογόνα. Έτσι, στη φυτοθεραπευτική, σωστά. Τα φυτοϊστρογόνα. Τα φυτοϊστρογόνα είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι η σόγια που βάζουμε το σούσι και το τρώμε. Ίσως γι' αυτό λοιπόν στην Ιαπωνία, πέρα από το ΣΥΑ του προστάτη, που όλοι ξέρετε, και αυτές οι χρόνιες προστατήτιδες είναι κάτω του 2% του συνόλου, σε σύγκριση με κάτω του 5% που είναι στη Βόρεια Αμερική. Αυτό με το στρες βέβαια έχει ερευνηθεί και μάλιστα έχουν γίνει μελέτες. Υπάρχει μια διαφωνία στην αρχή αν η χρονία προστατήτηδα ή το χρόνο πιελικού άλογο δημιουργεί το στρες ή αν το στρες προϋπήρχε. Υπάρχουν μελέτες γι' αυτό. Και μάλιστα έχουν καταλήξει περισσότερες μελέτες αυτές ότι το άγχος έχει μεγαλώσει και έχει αυξηθεί μετά σε αρρώστους που πραγματικά πάσχουν από χρονία μικροβιακή προστατήτηδα ή σύνδρομο του χρονίου πιελικού άλογου. Και όταν εννοούμε αυτή την πολυσυμπτωματική αγωγή, συνήθως εννοούμε αυτό ότι οι άρρωστοι αυτοί θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται σε όλες τις κατηγορίες των συμπτωμάτων τους. Ναι, χρειάζεται πολλές φορές σε πολλούς από τους αρρώστους αυτούς αγχολητική αγωγή ή θεραπεία και συζήτηση με τον κατάλληλο γιατρό. Είναι γεγονός. Ο κύριος Κουρής. Είπατε οξία προστατήτηδα, νοσοκομιακή αγωγή, αντιβίωση και όλα τα υπόλοιπα. Ήθελα να σας ρωτήσω για την τοποθέτηση καθετήρα. Τι γνώμη έχετε? Δεν έχουμε υπόλοιπα ούρο. Μάλιστα. Συνήθως, τουλάχιστον οι περισσότεροι συμφωνούν ότι δεν θα πρέπει να μπαίνει καθετήρας πάνω σε περιπτώσεις οξίας προστατήτηδας. Αν θα πρέπει να μπει ένας καθετήρας, όταν υπάρχει πόλυμα ουρών, αυτός θα πρέπει να είναι υπηρευικός. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Κύριος Μητρόπουλος. Δεν έχω ερώτηση, απλά και μόνο θα ήθελα να φύγει κανείς από εδώ πέρα με το δογματικό τρόπο ότι η χειρουργική δεν έχει καμία σχέση στην αντιμετώπιση του χρόνιου πιελικού άλγους. Η χειρουργική, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί έχουν δει τα μάτια μας αρκετά τώρα τελευταία με την ιστορία της χειρουργικής αντιμετώπισης και το να συστήνεται ριζική προστατεκτομή και δι' λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή, ιδιαίτερα λαπαροσκοπική, για την αντιμετώπιση της χρόνιας προστατήτητας. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το τονίσουμε με τον πλέον δογματικό και αυστηρό τρόπο αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο, κύριε. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μητρόπουλο. Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί και εμείς είδαμε δράματα. Θα ήθελα μονάχα, αν δεν έχετε αντίρρηση, μόνο μία μικρή εξαίρεση για ένα φαινόμενο το οποίο εμείς το είδαμε ελάχιστες φορές, αλλά γίνεται. Δηλαδή, πίσω από μία χρόνια προστατήτηδα να κρύβονται, βέβαια εκεί θέλει μεγάλη προσέγγιση για να το δούμε, tiny valves, δηλαδή πολύ ψηλές βαλβίδες οι οποίες δημιουργούν. Βέβαια είναι μία μεγάλη συζήτηση πώς μπορούμε να τις ψηλιαστούμε πρώτον, δεύτερον να τις δούμε και τρίτον να τις θεραπεύσουμε. Ο κύριος Χατζηχρήστου ξέρει, έχουμε μία εμπειρία με καμιά 7-8 περιστατικά σε 20 χρόνια και το ψήλιασμα μας το είχε δώσει κάποιος συνάδελφος από την Αμερική, ο κύριος Φρέιχα, που μέχρι στιγμής έχει δικαιωθεί. Ας το αφήσουμε όμως, είναι μια συζήτηση. Μην ξεχνάτε και μια κυταρολογική ουρό σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι είπατε? Μην ξεχνάτε και μια κυταρολογική ουρό σε αυτές τις περιπτώσεις. Μα για όνομα του Θεού. Πολύ σωστό. Μήπως κρύβεται κανένα τούμορ in situ και εμείς γενικά ψάχνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Με μία ερώτηση. Κύριος Φλωράτος. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω σε νέο άτομο με υποτροπιάζοντα επεισόδια προστατήτηδας που έχει βαφτιστεί τύπου 3α. Φάνηκε στο slide προηγουμένως ότι ο ουροδυναμικός έλεγχος δεν έχει καμία θέση. Η εκτέλεση τουλάχιστον μιας απλής ουρορομετρίας δεν θα είχε θέση σε αυτό το περιστατικό για να αποκλείσουμε την παρουσία ενός υποκειστικού κολλήματος που συντηρεί αυτή την κατάσταση? Καταρχήν συμφωνώ με αυτό που είπατε. Όταν είπα ότι, δεν ξέρω αν υπάρχει συνάδελφος με άλλη άποψη. Όταν είπα ότι αυτός ο αλγόριθμος που υπάρχει για τη διάγνωση της χρονής προστατήτηδας του μικροβίου και του χρονίου πιελικού άλγους, δεν λέμε ότι δεν πρέπει να γίνονται εξετάσεις αυτές. Αλλά πολύ σπάνια
από μόνος τους θα μπορέσουν να μας βάλουν τη διάγνωση ή την ταμπέλα. Σαφώς και θα πρέπει ένας άρρωστος ο οποίος έχει θεραπευτεί, ο οποίος υποτροπιάζει, ο οποίος δεν αντιστέκει τη θεραπεία, σαφώς θα πρέπει να προχωρήσουμε και να κάνουμε όλα αυτές τις εξετάσεις. Σαφώς και συμφωνώ. Αλλά λέμε ότι μόνο από μόνη της μια εξέταση σε έναν άρρωστο πολλές φορές να μην μπορεί να βάλει τη διάγνωση. Και βέβαια είναι σωστό. Κάποιες συγγραφές μπορώ. Μια τηλεμετρία να κάνει τόσο 3-4 φορές. Για να είναι πιο αντικειμενική η εξέταση, έχετε δίκιο. Και ο τελευταίος συνάδελφος για να προχωρήσουμε, γιατί αν και βέβαια άγγιζε τον κόπο. Μια ερώτηση. Σε ένα ασθενή 50 ετών, με τη συμπτωματολογία αυτή που αναφέρατε, του χρονίου πυλικού άλγους, θα του κάνατε ανάμεσα στον έλεγχο και κυστεροσκοπικό έλεγχο? Δηλαδή έχει μια επιτακτικότητα, έχει αυτά τα ενοχλήματα στο περίνεο ή στα. Σαφώς το έκανε. Ήδη έχει μπει στη στελέχη να σαφώς. Ναι, αλλά δεν θα τον κυστεροσκοπούσε αυτή εξ αρχή. Σαφώς όμως είναι μέσα από τις εξετάσεις που αναγκαζόμαστε και τις κάνουμε. Είναι σίγουρο ότι πολλές από τις εξετάσεις αυτές, παρόλο που θεωρούμε ότι δεν μας βοηθάνε στη διάγνωση, είναι σίγουρο ότι παρόλο αυτές τις εξετάσεις τις κάνουμε ήδη, μέχρι να φτάσουμε κάπου. Κύριος Χατζηχρήστου. Νιώθω ότι δεν θα αλλάξω τίποτα σε αυτό που κάνω. Δίνω την αντιβίωση, δεν περνάει, του λέω ότι είναι χρόνιο. Ξαναδίνω, θα πάει και στον άλλο συνάδελφο, θα πάρει τις αντιβιώσεις του. Δεν κάνω όλες αυτές τις εξετάσεις, γιατί όλες αυτές τις εξετάσεις είναι ενδεικτικές. Οι διάφορες θεραπείες μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, γιατί τι level of evidence έχουν, για να πάρουμε τώρα και να μιλήσουμε λίγο evidence-based. Και μάλιστα, μην τυχόν έρθει στα Γιάννενα και του πείτε λάθος κάνει ο κ. Χατζηχρήστου, διότι τώρα που πήγα στο Μιλάνο και είδα όλη αυτή τη συζήτηση για τις πολύ ωραίες δημοσιεύσεις που πληθαίνουν. Ότι πλέον η χρόνια φλεγμονή του προστάτου και αυτή μάλιστα που δεν φαίνεται και δεν έχει ιστορικό αλλά βρίσκεται με τις βιοψίες είναι προδιαθεσικός παράγοντας για τις παθήσεις τις άλλες και τις δύο και υπήρχαν abstracts και για τις δύο, ιδιαίτερα για τον καρκίνο υπάρχουν μέχρι και reviews στο European Urology πέρυσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα ενημερώσω ότι στα Γιάννενα πρόσεξε, πάρε και αυτά τα abstracts, γιατί μπορεί να κινδυνεύεις άμα δεν το θεραπεύσεις και θα είναι υπεύθυνοι ο κύριος Γιαννάκης και ο κύριος Σοφικίδης. Το σχόλιο είναι ότι είναι τόσο νωρίς για αυτό το πράγμα. Το σχόλιο είναι τόσο νωρίς και χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες για αυτό το πράγμα. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα πάω να κάνω σήμερα, εκτός αν έχετε διαβάσει κάτι που δεν το έχουμε διαβάσει εμείς, κάποια διουρηθρική εκτομή, ειδικά και αυτό λόγο. Δεν θα πάω σε αυτό. Θα ακολουθήσω το step. Ποιο είναι το level of evidence όλες αυτές που είπατε, όλα τα steps? Εντάξει. A, δεν υπάρχει σίγουρα. Ναι. B, δεν πολύ βλέπω. Από C και κάτω. Είμαστε προσεκτικοί. Περιμένουμε. Περιμένουμε βιβλιογραφία. Άρα υπάρχει πρόβλημα και μην τους βγάζουμε τρελούς κόλους. Σίγουρα.